Ο κόφτης στην μετακίνηση, κυρίες και κύριοι, εκτός Δήμου, έβαλε φρένο στις παραλιακές βόλτες και γέμισε πλατείες και πάρκα κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος έχει τη συνολική εικόνα. Γιάννη. Ράνια, κυρίες και κύριοι, από το πρωί πηγαίνουμε και στις παραλίες και στα πάρκα. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι αυτό που είπες. Με τα νέα περιοριστικά μέτρα μπορεί να μπει και φρένο στο παραλιακό μέτωπο και στα βουνά της Αττικής. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, έχουν γεμίσει τα πάρκα και οι πλατείες, καθώς ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να μετακινηθεί τόσο εύκολα με τον κωδικό 6 κυρίως, που ήταν μετακίνηση για περπάτημα, για αθλητισμό ή για βόλτα με κατοικίδιο. Μπορεί μόνο με τα πόδια είτε με το ποδήλατο. Έτσι λοιπόν οι περισσότεροι έμειναν στις γειτονιές τους. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, από ό,τι βλέπετε, έχουν βγει στους δρόμους. Η πλειονότητα, όπως βλέπουμε και εμείς, φοράει τις μάσκες, δεν τίθεται θέμα. Ωστόσο υπάρχουν καταστήματα τα οποία στη σειρά, ας πούμε, για να τηρηθεί είναι λίγο δύσκολο. Όπως εδώ που περιμένουν να πάρουν ένα καφέ. Προσπαθούν οι άνθρωποι να πάρουν ένα καφέ και να κάνουν μια βόλτα. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι αυτό μας περιγράφει, το βλέπουμε και εμείς, Γιάννη. Βλέπουμε τον κόσμο εκεί έξω από το κατάστημα να είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Αν και πρέπει να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε ότι πρέπει να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο κόσμος θέλει να βγει μια βόλτα, να ξεσκάσει. Να ξεσκάσει είτε στο πάρκο της γειτονιάς του είτε στην πλατεία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.